Τα εργατικά σωματεία χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο έκτρωμα αφορά κάθε εργαζόμενο, όλον το λαό, γιατί στοχεύει στα παιδιά του, συνολικά στη νέα γενιά. Δηλώνουμε και από αυτό το βήμα ότι απορρίπτουμε τις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση, που χτυπά στην καρδιά του σχολείου, που στερεί τη μόρφωση από τα παιδιά μας. Μετά τα εργασιακά δικαιώματα των γονιών, τώρα η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Τη στιγμή που η πανδημία φουντώνει στους χώρους δουλειάς, εξαιτίας της επιλογής της κυβέρνησης να μην πάρθουν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και σχεδόν 1,5 μήνα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αντί η κυβέρνηση να διασφαλίσει τους όρους για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και την ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών μας, φέρνει για ψήφιση στη Βουλή ένα ακόμα βαθιά αντιδραστικό νομοσχέδιο. Επιδιώκει, σύμφωνα και με τις σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υπηρετήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, την παραπέρα απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της χρηματοδότησης, της στελέχωσης και της επιμόρφωσης. Στοχεύει στον ίδιο τον πυρήνα της εκπαίδευσης, στο τι και πώς μαθαίνουν οι μαθητές, στο τι και πώς διδάσκει ο εκπαιδευτικός. Θέλουν να μετατρέψουν το σχολείο σε επιχείρηση που θα αναζητεί χρήματα από γονείς, επιχειρήσεις και άλλους χορηγούς. Βάζουν επιπλέον ταξικά εμπόδια στα νέα παιδιά και στα όνειρά τους, ομολογώντας κοινικά πως δεν δικαιούνται όλα τα παιδιά τα ίδια γράμματα. Η λειτουργία των σχολείων, το περιεχόμενο της γνώσης, θα προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο στις ανάγκες της επιχειρηματικότητας. Άραγε η επιχειρηματικότητα είναι αυτή που λείπει από το παιδί του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου? Ή μήπως αυτό που επιδιώκουν είναι να μάθει να σκέφτεται ο μαθητής για τον καπιταλιστή πριν από τον καπιταλιστή, να αποδέχεται τα συμφέροντα για τα δικά του? Επί της ουσίας αντικαθιστούν την αναγκαία επιστημονική γνώση που χρειάζεται για να μπορούν οι μαθητές να κατανοήσουν τον κόσμο, να αποκτήσουν κριτική σκέψη με εφήμερες δεξιότητες που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, για να βγαίνουν από όλο και πιο μικρή ηλικία στην αγορά εργασίας με σπαραλιασμένα δικαιώματα, για να μην διεκδικούν τη ζωή που μπορούν να ζήσουν. Συναδέλφισε, συνάδελφοι, η κυβέρνηση πρόσφατα με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά προσπάθησε να μας πείσει πως η προστασία της εργασίας σημαίνει δεκάωρα, εντατικοποίηση και απλήρωτες ώρες δουλειάς. Μπροστά και στο νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, πως είναι δήθεν προς όφελός μας να είμαστε επενδυτές με ατομικό ρίσκο, να τζογάρουμε σε χρηματιστηριακές λοταρίες τους σκόπους της ζωής μας. Τώρα υποστηρίζει πως οικοδομεί ένα σύγχρονο σχολείο με αλλαγές που απαιτεί εποχή και αγκαλιάζει κοινωνία. Αλήθεια, πόσο σύγχρονο είναι ο δρόμος της εμπορευματοποίησης? Το να βάζουν οι γονείς περισσότερο το χέρι στην τσέπη. Τον 21ο αιώνα, το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας δεν συμβιβάζεται με τη λογική του κόστους, της επιχειρηματικότητας και των χορηγιών στην εκπαίδευση. Σήμερα υπάρχουν όλες οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες για ένα σχολείο δημόσιο και δωρεάν για όλους, που θα παρέχει σε όλα τα παιδιά ολόπλευρη μόρφωση με σύγχρονες υποδομές. Γι' αυτό το σχολείο παλεύουμε. Έχουμε πολλές μάχες μπροστά μας, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών των παιδιών μας, παλεύουμε για την προστασία της υγείας μας, παλεύουμε να μην εφαρμοστεί στην πράξη το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά και να μην περάσει νέα επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Όλες τις μάχες θα τις δώσουμε όπως ξέρουμε, συλλογικά και οργανωμένα, προτάσσοντας τις δικές μας ανάγκες. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος μας, αυτό είναι το πραγματικά προοδευτικό και ελπιδοφόρο.